Μίλα μου λιγάκι για αυτό το ταλέντο, το πηγαίο της τυχουργικής που γέννησε το σφάχτη της καρίδας. Πού το σκέφτηκες, πώς το αποστήθησες, πώς δεν είχες να το γράψεις πουθενά. Όλο αυτό το πράγμα, το κατεβατό, πόσο καιρό το επεξεργαζόσουν. <coughs> πώς την έδωσε και άρχισε να κάνεις τραγούδι την καρίδα. Δεν, ε, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν είχα στο παρελθόν ποτέ γράψει, ούτε καν σκεφτεί κάτι που να έχει να κάνει με τραγούδι ή οτιδήποτε τέτοιο. Ε, ένα βράδυ που είχα φάει σχετικά καλά με άλλα βράδια, ε, είχα έτσι μια ανησυχία, δεν, ε, δεν με παίρνω ύπνο και σκεφτόμουν και άρχισα να σκέφτομαι αυτό το τραγούδι. Ε, μετά από λίγε ώρε το ολοκλήρωσα. Όλα τα παιδιά κοιμώτουσαν. Εγώ πήγαινα πάνω κάτω. Με βοηθούσε όταν σκεφτόμουν του στίχους να περπατάω. Πήγαινα πάνω κάτω και έβγαζα του στίχους. Και όταν ε, το ολοκλήρωσα, το τραγούδισα κανένα, εισαγωγικά τραγούδισα έτσι, ε, αρκετές φορέ. και μετά αγχώθηκα ότι μπορεί να το ξεχάσω και έψαχνα κάπου να το γράψω, δεν είχαμε στείλει κάτι τέτοιο και το είχα χαράξει σε ένα κομμάτι από χαρτόνι που βρήκα, το χάραξα. Αλλά την άλλη μέρα όταν ξύπνησα το θυμόμουν. Ειλικρινά, εγώ νομίζω ότι αυτό το είχατε... Ε, στήσει, ρε παιδί μου, ότι το είχε ξέρεις, το είχε γράψει ο Μπό, δηλαδή, εμένα το μυαλό μου πήγε για πρώτη φορά λίγο πιο, ξέρεις, yeah. παρασκηνιακά. Και οι άνθρωποι που με ξέρουν και οι φίλοι μου δεν μπορούν να πιστέψουν πώς ε, σκέφτηκα εγώ όλο αυτό το τραγούδι. Όλοι, όλοι νομίζανε ότι κάποιο με βοήθησε ή ότι ήταν ομαδική δουλειά ή κάτι τέτοιο.